Big Wins Sport FM 94,6. Σας χρωστάμε τελικά από το ποδοσφαιρικό κουπόνι. Είχαμε πει 2-3 τον 9. Πάμε να τα πούμε τώρα όλα μαζεμένα. Από τις 9 και κάτω, όποιο παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί. Χάιντουκ Ίστρα 4-0. Ναϊμέγγεν Καμπούρ 2-3. Ως Τέλσταρ 1-1. Εξέλσιορ Ουτρέχτη Β 2-1. Μάστριχτ Αϊντχόβεν Β 1-2. Δε Γκράφτσαπ Άγιαξ Β 1-3. Ντενχάγ Ντόρντρεχτ 5-1. Ρόντα Φένλο 0-0. Εύκαι Αϊντχόβεν Αλκμαρ Β 1-0. Φόλενταμ Ντεμπός 3-0. Βίρτον Μπέβερεν 0-3. Νασιονάλ Ποτοσί Σαν Χωσέ Ορούρο 7-1. Φλόριντς Ντόρφερ Αμστέτεν 3-0. Στουτγάρδι Μάιντς 2-1. Βίντερ Τουρσαφχάουζεν 2-5. Ξαμάξι Βερντών 2-1. Τούν Κρίνς 3-1. Λέτσε Τερνάνα 3-3. Βίσλα Κρακοβίας Ραντόμιακ 0-1. Όντρα Οπόλε Ποντμπεσκίτζιε 1-1. Λίβερπουλ Μοντεβίδεο Νασιονάλ 2-2. Κόλτσεστερ με την Νιούπορτ τελείωσε το παιχνίδι 1-1. Γκλεντόραν Νταγκάνον 3-0. Ουνιόν Σενζιλουά Λέουβεν 1-3. Waterford UCD 1-2. Κάλιαρη Σαλερνιτάνα 1-1. Και Πάρτικ Θίστιλ Νταμφέρμιν 1-0. Αυτά είναι τελικά. Και τώρα σε εξέλιξη έχουμε τα West Brom Nottingham που είναι στο 0-0. Λανς Ανζέ στο 2-2. Στα τελευταία τους λεπτά είναι αυτά τα παιχνίδια. Αθλέτικ Βιλμπάο Γρανάδα 2-2. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 85. Αλκορκόν Λούγκο 1-1. Μιράντε Σοβιέδο 1-1. Μορερένσε Ζιλ Βισέντε επίσης 1-1. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κουπόνι. Στην Βαρκελόνη ολοκληρώνεται σε 45 δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Μπαρσελόνα με την Ζαλγκίρις. Η Μπαρσελόνα προηγείται με 96-73. Οπότε το μοναδικό ερώτημα εδώ πέρα είναι αν θα έχουμε την κατοστάρα. Μέχρι να το μάθουμε αυτό το πράγμα, νομίζω μπορούμε να πούμε πλέον με κάθε επισημότητα και την ολοκλήρωση. Με την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής στην βαθμολογία Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, μάλλον Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, γιατί θα την προσπεράσει τη διαφορά πόντων. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ είναι στην κορυφή με 10-2. Ακριβώς από κάτω τους κατά σειρά Ολυμπιακός, Αρμάνι και Ζενίτ στο 8-4. Ούνιξ, Μακάμπι, Βιλερμπάν και Τσέσκα στο 7-5. Η Ανατολού μόνη της στο 6-6. Μονακό και Μπάγερν στο 5-7, ο Ερυθρός Αστέρας με την Άλμπα και την Μπασκόνια στο 4-8, Φενέρ και Παναθηναϊκός στο 3-9 και η Ζαλγκίρις Κάουνας μόνη της ουραγός με ρεκόρ 2-10. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και ναι, είναι η ώρα να στείλουμε κόσμο ταμείο ή οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, Παρασκευή είναι, 11η αγωνιστική Super League έρχεται. Είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσει η συνείδησή μας, αυτό το οποίο επιτάσσει το καθήκον, όποτε μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα με τον Χάρη Χριστόγλου που είναι απέναντί μου παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ματσάκια και να πούμε όμορφα και στρωτά τι θα συμβεί. Ένα σημείο, έτσι. Κανονικό, όπως πρέπει. Πάμε λοιπόν. Σάββατο 27 Νοεμβρίου ξεκινάμε. 5 και 4 στο Θεόδωρος Γολοκοτρώνης. Ο Αστέρας της Τρυπόλεως υποδέχεται τον Ατρόμητο των Αθηνών. Ένα μυστήριο παιχνίδι το οποίο εγώ χάρη λέω ότι θα τελειώσει χ. Με συγχωρείτε. Χου, τελείωσε τον Παρτιζάν Ζαγκίρις 96-73 για να πούμε και το τελικό σκορ. Okay. Λοιπόν, οπότε συμφωνούμε στο χου και πάμε παρακάτω. Ωραία. 7:30 το Σάββατο στο Γεώργιος Καμάρας ο Απόλλωνας, ο ουραγός Απόλλωνας, υποδέχεται την Λαμία. Λοιπόν, εγώ εδώ με κάποιον τρόπο πρέπει να σου πω βλέπω νίκη το Απόλλωνα. 1-0. Βλέπω ένα τίμιο 1-0 και ο Χάρης βλέπει ακριβώς το ίδιο.
Προφανώς για σήμερα έχουμε συμβουλευτεί την ίδια μαγική σφαίρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε όμως, πάμε λίγο σε πιο δύσκολα. Συγγνώμη. Την ίδια ώρα, 7:30 το Σάββατο, στους Ζωσιμάδες, ΠΑΣ Γιάννενα εναντίον ΑΕΚ. Το σκεφτόμαστε τόση ώρα, μην νομίζετε. Λοιπόν, εγώ λέω χίχαρη. Ω! Για νίκης με γνώση, πάει τα λοιπά. ΠΑΣ Γιάννενα είναι η καλύτερη άμυνα της Super League, θυμίζω. Όχι πλάκα. Α, 0-1. Ναι. Όχι, εγώ το βλέπω όχι. Το βλέπω όχι, θα μείνω εκεί. Θα μείνω. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. 3:00 στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης ο Όφη υποδέχεται τον Ιωνικό και τον κερδίζει. Ναι, ναι. Πολύ καλά. Την ίδια ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο και τον κερδίζει. Ωραία, όμορφα, γλυκά, Κυριακούλα, μεσημεράκι, 2-0, 3-1, κάπου εκεί θα παίξουμε, ωραία και καλά, συντήρηση κτλ. 7:30 στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό και τον κερδίζει. Και τον κερδίζει. Και αφήσαμε για τελευταίο το Ζόρικο. Την ίδια ώρα. 7:30 Τούμπα ΠΑΟΚ εναντίον Άρη. Εδώ σε θέλω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως και αρκετά των τελευταίων ετών, μέσα έξω, βρωμάει χ. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω θα το κερδίσω ΠΑΟΚ αυτή τη φορά. Είσαι στο χ2 εσύ. Εσύ είσαι Άρη δηλαδή. Για πες. Μετά το 0-5. Ναι, μετά το 0-5. Εντάξει, ότι θέλουν να κάνουν είναι βέβαιο. Αν μπορούν να κάνουν είναι το ερώτημα. Μπορούν. Θα πάρω το χ. Θα πάρεις το χ. Εγώ θα πάρω τον Άσο εδώ. Τους ώρες θα πάρω τον Άσο. Οκ. Ναι, όχι, ευχαριστώ πολύ για τα περαστικά, συγγνώμη κιόλας. Αλλά στραβοκατάπια δεν είναι τίποτα άλλο, ευτυχώς. Γιατί είμαστε και στη φάση, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέμε τώρα. Βλέπεις έξω στον δρόμο άνθρωπο να βύχει, ας πούμε, να φταρνίζεται και το κοιτάς όχι στραβά πλέον. Ετοιμάζεσαι να τον αρχίσει τα πινελίκια, ας πούμε. Εκεί έχουμε καταντήσει. Και όμως μπορεί να είναι απλώς στραβοκαταπιεί, όπως εγώ τώρα καλή ώρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οκ, αυτά με τη Super League. Νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε κάπου εδώ. Τώρα, μέσα στη μέρα είχαμε και διάφορα άλλα έτσι αξιοσημείωτα πράγματα, όπως το post του John Fancy που ανακοινώνει την αποχώρηση από την Εθνική, το οποίο ακολουθήθηκε από ανακοίνωση της ΕΠΟ. Εντάξει, προσεγγίζουν το θέμα όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, λίγο πιο άγρια η ΕΠΟ, είναι η αλήθεια. Μιλάει για διαφορετικό όραμα και διαφορετικό απολογισμό σε σχέση με το πλάνο Κατάρ. Ο Τζον Φασί μάλλον καταγγίζει καθυστέρηση και ασυνοησία γενικότερα. Υπάρχει πάντως και μια διαφορά που είναι περίεργη στα δύο κείμενα, καθότι ο Μεν Φανσίπ λέει ότι εγώ θα αποχωρήσω μετά το τέλος του συμβολέου μου που είναι στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η ΕΠΟ λέει ότι ο κ. Φανσίπ έλαβε την απόφαση να αποχωρήσει πριν τη λήξη του συμβολέου του από την Εθνική. Και τα δύο αυτά να σημαίνουν ότι ταυτόχρονος δεν γίνεται. Ένα από τα δύο ισχύει. Μένει ενδεχομένως να μάθουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ποιο από τα δύο, απλώς το σημειώνουμε, ας το πούμε έτσι. Σε άλλα νέα, να πούμε ότι σήμερα έγινε στη Ζηρίχη κλήρωση για τους αγώνες μπαράζ, από τους οποίους θα προκύψουν τα τρία τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια για την τελική φάση του Μουντιάλ. Μία από αυτές τις μυστήριες κληρώσεις με τα
με τα πότς και τα μονοπάτια που θα οδηγήσουν κάπου. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι λίγο πολύ ως εξής. Η Σκωτία παίζει με την Ουκρανία και η Ουαλία με την Αυστρία και ο νικητής, οι δύο νικητές των ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους για ένα εισιτήριο. Πολύ ενδιαφέρον, διότι ομάδες οι οποίες είδαμε στο τελευταίο Euro και έχουμε και καλή εικόνα από τις ομάδες και νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα τετράδα η συγκεκριμένη. Αυτό ήταν στο Path A, βγάλαμε ας πούμε τρία μονοπάτια κατά κάποιο τρόπο. Στο δεύτερο μονοπάτι έχουμε Σουηδία-Τσεχία, ζευγάρι από τη μία, και Ρωσία-Πολωνία από την άλλη, και εδώ οι δύο νικητές θα συγκρουστούν για να περάσει ένας από αυτούς στο Μουντιάλ, οπότε και εδώ θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ζευγάρι. Και αυτό στο οποίο έχει επικεντρωθεί περισσότερο ο κόσμος είναι το τρίτο μονοπάτι, κλήρωση για το τρίτο μονοπάτι, όπου έχουμε από τη μία την Ιταλία να αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία και απέναντί της την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει την Τουρκία, και εδώ οι δύο νικητές θα παίξουν μεταξύ τους και όπως καταλαβαίνετε είναι λογικό, ο κόσμος έχει επικεντρωθεί στο πιθανό ζευγάρι Ιταλίας-Πορτογαλίας, το οποίο αν ισχύσει σημαίνει ότι μία από τις δύο θα πάει στο Μουντιάλ και η άλλη δεν θα τα καταφέρει και δεν πρόκειται να τη δούμε στο Κατάρ. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα αυτά τα ζευγαράκια. Οπότε θα παίξουν, έχουμε καιρό για να παίξουν. 24 Μαρτίου είναι η ημιτελική και η τελική 29 Μαρτίου. Μέσα στο Μάρτιο θα γίνει όλη αυτή η ιστορία, στο Μάρτιο του 2022. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια ακόμα τελικά να δώσουμε. Ναι, έχουμε. Το Αλκορκόν Λούγκο ολοκληρώθηκε 1-1. Το Μιράντες Οβιέδο ολοκληρώθηκε επίσης 1-1. Ενώ το παιχνίδι της Αθλέτη Μπιλμπά με τη Γρανάδα που είναι 2-2 βρίσκεται στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και η Γρανάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ σε εξαιρετική θέση για απευθείας εκτέλεση περίπου μισό μέτρο έξω από την περιοχή. Βέβαια, αν ανοίγει ο δρόμος για Σάντος στην Εθνική, τέμα, πολύ νωρίς. Η Εθνική ψάχνει τώρα προπονητή, βέβαια, λέει ανακοίνωση σε ότι δεν βιαζόμαστε, οπότε δεν ξέρω αν θα περιμένουν. Αλλά τέλος Μαρτίου θα γίνει αυτή η φάση, οπότε δεν ξέρω τώρα. Περιμένει από άλλους τρεις μήνες τον Σάντος να δει αν θέλει να γυρίσει και αν θέλει να γυρίσει. Εμένα μου φαίνεται λίγο μακρινό. Μανόλο. Μανόλο Χιμένεθ. Η Εθνική. Φανταστικά, ναι. Τυχώς μπήκε ο Κώστας Μιαρούς που θα πει το δελτίο και είπε ότι παίζει Μανόλο Χιμένεθ. Ο Ταμπάκος δηλαδή είπε ότι παίζει Μανόλο Χιμένεθ. Μάλιστα, λοιπόν, τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά. Εμείς κυρίες και κύριοι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Χάρη Χριστόγλου και τον Κώστα Μιαούλη, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς με Διονύση Δεσίλα και Ηρακλή Αντίπα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Καληνύχτα σε όλους.